πάλι μαζί εδώ στο τούνελ μετά το δεύτερο και μεγάλο, θα έλεγα, διαφημιστικό διάλειμμα. Μας φάνηκε ίσως εμάς μεγάλο, δεν ξέρω, γιατί έχουμε έτσι και εμείς μεγάλη αγωνία. Έχουμε μεγάλη αγωνία καθώς τα τηλεφωνήματα πληθαίνουν, μας οδηγούν σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και δίνουν την αίσθηση σε όλους εμάς εδώ στον Sky και στο τούνελ ότι και απόψε θα έχουμε μια ευτυχή κατάληξη όπως είχαμε και στην περίπτωση της οικογένειας Παΐδα το Πάσχα. Αν θυμάστε που μιλήσαμε όλοι τότε για ένα θαύμα και κάναμε ανάσταση πριν την Ανάσταση. Οφείλουμε όμως να διασταυρώσουμε κάποια πράγματα πριν προκαλέσουμε ένα σοκ και δεν είναι κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε και τη δική μας τη θέση, τη δύσκολη και λεπτή. Πρέπει να διασταυρώσουμε κάποια πράγματα. Ελέγχουμε ήδη κάποιες πληροφορίες συγκεκριμένες, μπορεί να μην βγαίνουν στον αέρα. Για να δούμε και αν αποκλείσουμε τη μια περιοχή, να οδηγηθούμε σε μια άλλη περιοχή συγκεκριμένη της χώρας. Που πιθανότητα να κρύβει το μυστικό αυτό. Θα ήθελα όμως να συνδεθούμε τώρα με το Σύνταγμα. Θα παρακαλούσα λοιπόν να συνδεθούμε με το Σύνταγμα και με την ομάδα μας εκεί, που είναι εκεί σε αναμονή για να κινηθεί για μια πληροφορία, όσο εμείς παράλληλα θα κοιτάμε άλλες. Να κινηθεί εκεί η ομάδα και να ελέγξει μια συγκεκριμένη πληροφορία. Μπορούμε λοιπόν να συνδεθούμε με το Σύνταγμα. Δεν ακούω. Τώρα. Ναι. Μας ακούτε. Βεβαίως, σας ακούμε και πάλι από το Σύνταγμα λοιπόν. Βασίλη, είναι μια δύσκολη βραδιά, μια βραδιά έντασης, έτσι. Είναι όντως μια δύσκολη. Σας έχουν δώσει μια συγκεκριμένη πληροφορία για μια περιοχή εδώ στην Αθήνα. Ναι, ναι, υπάρχουν πληροφορίες. Ναι. Μία, Γιώργο, πληροφορία είναι για το μεταξουργείο. Ωραία. Και τον Άγιο, πρέπει να φύγουν τώρα. Εντάξει. Θα φύγουν τώρα αμέσως δύο σταθμοί. Εντάξει. Και θα πάνε στο σημείο. Ήδη θα φύγουν. 13, ωραία, οπότε εσείς. Το 81, φύγετε για το σημείο που έχουν πληροφορίες. Οπότε εσείς, Γιώργο, με ελέγχετε την πληροφορία αυτή που αφορά την Αθήνα. Ναι, ήδη ναι. Το κανάλι Μεσόγειος ελέγχει άλλες πληροφορίες που αφορούν την Καλαμάτα, έτσι. Ναι, ήδη και η Ντίνα Σύρπου ελέγχει άλλη πληροφορία που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε, να αποκλείσουμε αν είναι όλα αυτά και να πάμε πια συγκεκριμένα σε μια περιοχή που φαίνεται ότι έχουμε πιο σοβαρές πληροφορίες. Θα δούμε, θα ελέγξουμε, θα διασταυρώσουμε. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε απάντηση ξανά από την Αθήνα. Γιατί εδώ κοντά μας θα συνεχίσουμε. Έγινε, Βασίλη μου, και θα ήθελα τώρα, αν μπορούμε, να συνδεθούμε και με το Καβούρι, όπου εκεί έχουμε αφήσει την Έλενα τη Γαλάρη μαζί με τους συγγενείς εκεί, τη Ευγενία Πετρίδη, που αγωνιούν και αυτή τη βραδιά, καταλαβαίνετε, έτσι, μετά από 39 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι και μικρό πράγμα. Και να συνδεθούμε λοιπόν τώρα με το Καβούρι και με την Έλενα τη Γαλάρη και τους συγγενείς. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, μας βλέπετε, καταλαβαίνετε ότι ζούμε μια ένταση μεγάλη, έτσι. Καλησπέρα λοιπόν για άλλη μια φορά και από εμάς. Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της εκπομπής με μεγάλη αγωνία. Δίπλα μου, Αγγελική, είναι η κυρία Μαρία Χούρη, ναι. Η οποία είναι συνάδελφος της Ευγενίας. Ναι. Κυρία Χούρη, για μιλήστε μας λιγάκι για την Ευγενία, αυτούς τους τρεις μήνες που τη γνωρίζετε. Ναι, αυτούς τους τρεις μήνες που τη γνωρίζω, βλέπω σε εκείνη ένα άτομο που αγωνίζεται να βρει τον μπαμπά της. Συνέχεια μιλάει για εκείνον, για έναν άνθρωπο που δεν γνώρισε και που θέλει πάρα πολύ να γνωρίσει, που αγαπάει, που θέλει να γνωρίσουν τα παιδιά της. Και συνέχεια μας έλεγε, μας διχότανε για τις κινήσεις που έκανε και όταν έφτασε να μας πει ότι θα φτάσει και στο Sky, δεν το πιστεύαμε. Mm. Αλλά τελικά τα κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ και είμαστε εδώ σήμερα μαζί της. Α, είσαστε όλοι στο πλευρό της λοιπόν, έτσι. Γιατί είναι σημαντικό να τη βοηθάτε σε αυτή τη δύσκολη πραγματικά φάση της ζωής της, να ξέρει ότι έχει εδώ στην Ελλάδα κάποιους ανθρώπους άγνωστους μέχρι χθες, έτσι, γιατί έχει μόνο λίγους μήνες, να το θυμίσουμε αυτό. Ναι, ναι. Η Ευγενία έχει μόνο λίγους μήνες στην Ελλάδα και ήρθε με αυτό το σκοπό. Και είναι σημαντικό να βρίσκει συμπαράσταση και σε όλους εσάς τους ανθρώπους εκεί. Ναι, ναι, πολύ σίγουρα. Είναι σημαντικό και μπορώ να σας πω ότι έχω την αίσθηση πως θα έχουμε και καλά νέα, έτσι. Μακάρι. Εντάξει. Αυτό θέλουμε. Εντάξει, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σας στη συνέχεια. Εντάξει. Εντάξει. Να έρθω εδώ κοντά σας, αλλά με πληροφορούν ότι έχουμε ένα τηλεφώνημα για ποια υπόθεση, για μια ανακοίνωση που είχαμε κάνει πριν. Για την κυρία Ζήλφου, ναι. Μια παρένθεση ανοίγω εδώ. Είχαμε κάνει και μια ανακοίνωση για την κυρία Ζήλφου που αναζητά τους δικούς της και είχε και συγκεκριμένα στοιχεία για τους γονείς της. Σας ακούμε, στον αέρα είστε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια, κυρία Νικολίδη. Ευχαριστώ πολύ. Είδα τη φωτογραφία νύφη, ναι, που δείξατε. Ναι. Ακριβώς όπως τη βλέπω, ναι, είναι ίδια ένα κορίτσι στην, ναι, Πάτρα που εργαζόμουν. Εργαζόταν και αυτό, ακριβώς ίδια. Δηλαδή λέτε, ίδια ήταν η φωτογραφία, ίδιο το κορίτσι. Μα ήταν η μητέρα της. Η μητέρα της, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι η κοπέλα που ψάχνει. Είναι, εσείς για πριν πόσα χρόνια μιλάτε. Εγώ μιλάω για 20. Για 20 χρόνια. Ναι, ναι. Έχετε κάποια στοιχεία που μπορεί να βρίσκεται αυτή η γυναίκα που είχατε δει τότε στην Πάτρα.
μιλάω για, εγώ μιλάω για 20 χρόνια, ναι. Μένει στην Πάτρα, ναι. Και αν ακούν οι πατρινοί τώρα, ναι. Θα ήθελα τον Ηλία τον Πανταζή, που ναι. Εργαζόταν και αυτό στην Πυρακή Πατρακή, ναι. Και την ξέρει την κοπέλα αυτή, ξέρει πολύ καλά και πέρα την... σίγουρα θα τη γνωρίζει, ας πάρει κάποιο τηλέφωνο, ναι. Στην εκπομπή σας, ναι. Όποτε μπορέσει. Για να δούμε αν είναι... Θα ξέρει ίσως, ναι. Πιστεύω, τον ναι. Ηλία τον Πανταζή, για να δούμε ή τον κύριο είναι... Μπαρμπούνη που εργαζόταν και ήταν διευθυντή, προϊστάμινος εκεί, τον Νίκο τον Κατάπα. Την Πυρακή Πατραϊκή λέτε. Ναι, ναι, ναι. Τα χρόνια εκείνα που ναι. Ήταν, ναι, 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 που ναι, ήταν ναι. Ανοιχτή. Και τον κύριο Κατάπα, τον Νίκο βέβαια. Μάλιστα, να δούμε. Μήπως είναι αυτή η μητέρα της λέμε, να δούμε. Ναι, να ίδιο το κορίτσι, ίδιο, όπως είναι η φωτογραφία ακριβώς. Μάλιστα. Ή τη φωτογραφία βλέπω, ή την κοπέλα αυτή, ναι. Είναι ίδια. Κατάλαβα. Εντάξει κυρία μου, φαντάζομαι να άκουσαν οι κύριοι την πληροφορία αυτή και αν όντως είναι έτσι να βγουν να μας δώσουν κάποια θετικά ή αρνητικά, να δούμε πού θα οδηγηθούμε, έτσι. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που να πήρατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κυρία μου. Έρχομαι κοντά σας, Ευγενία. Να πούμε ότι είσαι και νοσηλεύτρια, ότι έχεις και δύο παιδάκια, έτσι, τα οποία ζουν και αυτά τη δική σου την αγωνία και περιμένουν να δουν τον παππού και να τον αγκαλιάσουν. Σε βλέπω όλη αυτή την ώρα σφιγμένη και θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση που θεωρώ πολύ σημαντική, ειδικά αυτή τη στιγμή. Εάν ακούσεις τον πατέρα σου, εάν τον δεις, πώς θα αντιδράσεις? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, ε? Έχεις σκεφτεί ποτέ αυτή τη στιγμή τη συνάντηση, έστω και τηλεφωνικά ή και μετά βέβαια να βρεθεί ο ένας απέναντι στον άλλον? Θα τον αγκαλιάσω και θα τον φιλήσω. Δεν μπορείς και να μιλήσεις, ε? Καθόλου. Να δούμε, Ευγενία μου, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι είμαι και εγώ σε μια δύσκολη θέση, ναι. Και πρέπει να διασταυρώσω κάποια πράγματα, έτσι. Ξέρω. Γιατί δεν θα ήθελα να προκαλέσουμε ένα σοκ στον αέρα, αν τυχόν είναι μια σύμπτωση ή είναι κάτι άλλο. Θα ήθελα. Περιμένω μια απάντηση από την Καλαμάτα και αν έχω μια αυτή την απάντηση από την Καλαμάτα να οδηγηθώ σε κάποια άλλη περιοχή. Ιδιαίτερα στην Καλαμάτα που δίνω εγώ το βάρος. Εάν έχουμε τα νέα από εκεί, να οδηγηθούμε κάπου αλλού. Που φαίνεται ότι ίσως αυτή η περιοχή άλλη να κρύβει και το μυστικό του πατέρα σου. Να δούμε, αλλά θέλει μια διασταύρωση για πολλούς λόγους. Έτσι. Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι να είμαστε στη θέση, να είσαι και εσύ στη θέση του Γιώργου. Γιατί είδα που μου τον θύμισες πριν, τον Γιώργο τον Παΐδα, σου είχε κάνει ναι. Εντύπωση. Πολύ. Όταν είχα έρθει, ήμουν 15 μέρες, 20 μέρες που είχα έρθει στην Ελλάδα. Και είδες αυτή την εκπομπή. Είχατε κάνει επανάληψη. Και πήρε και εσύ το ερέθισμα από εκεί για να ψάξει ναι. Το δικό σου τον πατέρα. Μακάρι. Μακάρι να είναι τυχερός και Γιώργος και η εκπομπή που είδες. Και να έχουμε και τα καλά νέα για σένα απόψε. Κυρία Φαρμάκη, βλέπετε σε τι κατάσταση είμαστε. Η Ευγενία ήδη είναι φορτισμένη, δεν μπορεί και να μιλήσει. Είδατε και στο βίντεο ότι τράβηξε και θα δείτε και στο δεύτερο βίντεο που θα ακολουθήσει ένα παιδάκι να γνωρίζει τον πατέρα του μέσα από ένα δέμα. Ένα δέμα που του έστειλε και από ένα σταυρουδάκι. Είναι πολύ τρυφερά όλα τα ειλικρινά. Και αυτό που ακούσαμε βέβαια στο βίντεο, ότι νιώθω ένα κενό. Ναι. Και παρόλο που δεν τον γνωρίζω, τον αγαπονάει η απάντηση που θα δώσει στον πατέρα της, αλλά πιστεύω, Ευγενία, φάνταστα, ότι η ενδόμηχη επικοινωνία που έχουν τα μέλη μεταξύ τους, τα μέλη της οικογένειας, εσύ με τον πατέρα σου, αυτόν τον διάλογο τον αόρατο που είχες με τον πατέρα σου, θα βρεις να εξελιχθεί τώρα μεταξύ σας. Θα τον βρεις αυτόν τον διάλογο, δεν έχει λείψει, πάντα μιλούσες με τον πατέρα σου. Mm. Είμαι σίγουρη, επομένως, μην αγωνιάζει για εκείνη την ώρα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και ο διάλογος θα εξελιχθεί μια χαρά. Και ο πατέρας σου να νιώθει έτσι και ο ίδιος. Είναι μια χρόνια... δίψα που έχουμε όλοι μας για αυτόν τον γονιό που στερούμαστε. Να, σίγουρα. Ναι, ναι. Είναι, σ' όλους υπάρχει αυτή η δίψα για αυτόν που στερούμαστε. Ναι, και άλλωστε το μαρτυρούν και αυτές οι αναζητήσεις που γίνονται το τελευταίο καιρό. Ναι. Το διαπιστώνουμε Είδατε, συνέχεια. Τα παλιά τα χρόνια μας γυρνούν πίσω. Βέβαια. Συνέχεια όλα τέτοιες υποθέσεις. Είναι πάρα πολύ έντονο. Να δούμε, να δούμε. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό, φίλοι τηλεθεατές, και για να μας δοθεί και εμάς η ευκαιρία να κάνουμε και μια άλλη έρευνα απαραίτητη, που δεν είναι ανάγκη να ακούγεται και στον αέρα, να περάσουμε να δούμε στο δεύτερο μέρος της έρευνας που έχουμε κάνει, να δούμε το κομμάτι αυτό της μικρής που έρχεται σε επαφή με τον άγνωστο πατέρα μέσα από ένα δέμα και από ένα χρυσό σταυρουδάκι. Thank you.
κυρία Ευγενή, να γυρίσουμε λοιπόν πάλι πίσω, να πάμε στην ηλικία που είσαστε 10 χρονών. Μου είπατε πριν λίγο ότι είχατε μία τηλεφωνική επαφή. Ναι, εμένα με τη γιαγιά μου και θέλησε η θεία μου να με δει. Και πήγαινα. Και εκείνη τη μέρα που είχα πάει, λέει, θέλεις να ανοίξουμε τον πατέρα στο τηλέφωνο? Και της είπα, βεβαίως. Και ανοίξαμε και με μια λαχτάρα μίλησε με το τηλέφωνο. Και εγώ επίσης τα ίδια. Και είχα θελήσει, βεβαίως, ήμουν παιδί 10 χρονών. Θέλησα κάτι πράγματα. Δίχως να μου πει τίποτε, εντάξει κορίτσι μου, εντάξει αγάπη μου, μου είπε, αμέσως θα σας στείλω. Και δεν καθυστέρησε ούτε μια εβδομάδα ύστερα, αμέσως ό,τι θέλησα και κάτι παραπάνω μου έστειλε. Πώς αισθανθήκατε που μιλήσατε με τον πατέρα σας? Ήταν η πρώτη σας φορά, ε? Πρώτη φορά. Ήμουνα 10 χρονών. Και σκέφτεστε, δεν γνωρίζετε τον πατέρα σας και μιλάτε με το τηλέφωνο. Πώς να σας περιγράψω? Ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Το θυμάμαι σαν σήμερα. Και όταν έκλεισα το τηλέφωνο, πέταγα στον αέρα. Λέω, μιλάω αλήθεια, γιατί όταν μιλούσα, έκλαψα, γέλασα. Πολλά πράγματα μου είχε πει από το τηλέφωνο. Πώς τον ακούγατε, πώς ήταν? Ήταν η φωνή του νέα, ζεστή, γλυκιά, ήταν πολύ κοντά μου. Τον αισθανόμουν πολύ κοντά μου. Και ύστερα όλη την ημέρα έμεινα στη θεία μου και το βράδυ. Καθόλου δεν έπεσα από το στόμα μου όλη την ημέρα και συνέχεια για τον παπά μου μιλάγα. Θέλησα κάτι πράγματα και μέσα σε μια εβδομάδα μου τα έστειλε κάπα. Με παπούτσια, σταυρουδάκι, φόρεμα και μέσα σε μια εβδομάδα ήρθανε. Τόσο χαρούμενη ήμουνα που αισθάνθηκα ζεστασιά. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Πολύ χάρηκα που τα έλαβα και μαζί τα έπαιρνα στο κρεβάτι και κοιμόμουν με κοινά, σηκώνομουν. Δηλαδή ο πατέρας μου, και αφού ήταν και μακριά, με σκεφτότανε. Αυτό το κατάλαβα τότε. Ίσως επειδή ήταν και τα μόνα πράγματα που είχατε από αυτόν. Ναι, ότι με αγαπάει το ξέρω. Γιατί όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που έμενε είχε μια κοπελίτσα που με έμοιαζε εμένα. Όλο εκείνη την κοπέλα, όλο την αγαπούσε. Ως Ευγενία την έλεγε. Και εκείνη επάνω της πήρε όλα την κάπα, τα φορέματα και τα έστειλε. Και από εκείνη να είχα μάθει εγώ ότι ο πατέρας σου ήταν εδώ και φιώτα τον γύρευα. Ήταν πολύ μακριά, αλλά με σκεφτότανε. Και τώρα το πιστεύω ότι με σκέφτεται, το αισθάνομαι. Αλλά μπορεί να μην με βρήκε, μπορεί να έψαξε και να μην με βρήκε, γιατί η γιαγιά μου... Εσείς πιστεύετε ότι έχει ψάξει? Ναι, εκείνο το πιστεύω, γιατί άμα δεν είχε ψάξει, άμα δεν με σκεφτότανε, δεν θα μιλούσε τόσο καλά, τόσο ζεστά. Νόμιζα ότι ήταν δίπλα μου, τον αισθανόμουν που ήταν δίπλα μου. Ήσασταν και σε μια τρυφερή ηλικία που χρειαζόσασταν. Είχα κενό, δεν είχα οικογένεια, Ιάννη. Δηλαδή, εντάξει, μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού, αλλά με τον παπά, με τον πατέρα μαζί να μεγαλώσω με τον παπά, είναι πολύ διαφορετικά. Πολύ διαφορετικό. Θα αισθανθείς καμιά άλλη ζέστη, καμιά άλλη αγάπη. Σας έλειπε? Πολύ μου έλειπε και τώρα μου λείπει. Μπορεί να είναι παντρεμένος, εντάξει, μπορεί να έχει οικογένεια, αλλά έχω δικαίωμα σαν παιδί να το γνωρίσω και θέλω να το γνωρίσω. Δεν το γνωρίζω, αλλά τον αγαπώ. Γι' αυτό θέλω πολύ να το γνωρίσω. Μου είπατε ότι τον πήρατε τηλέφωνο από το σπίτι της θείας σας. Ναι. Πότε τη γνωρίσατε αυτή τη θεία σας? Τη θεία μου στην Τετάρτη Δημοτικού. Ήταν η αδελφή του πατέρα σας. Μάλιστα. Η γιαγιά μου δεν ήθελε να με χάσει. Γι' αυτό λέω, εκείνη με μεγάλωνε. Με έκρυβε και από τον παπά μου και από τη θεία μου, από όλους. Α, δεν σας άφηνε να έχετε επαφές? Δεν μ' άφηνε να έχω επαφές. Όταν μπήκα στη θεία μου, από τη γιαγιά μου κρυφά είχα πάει. Και δεν ήξερα ούτε πού μίλησα με τον πατέρα μου. Και τότε κάθε εβδομάδα, βεβαίως γιατί διάβαζα,
κάθε εβδομάδα τα Σαββατοκυριακά πήγαινα. Το είπαμε στη γιαγιά μου και τις τελευταίες μέρες πριν πεθάνει η Άννα, το 73-74, είχα μεγαλώσει και πιο πολύ, ήμουν 18 χρονών τότε. Πήγαινα και έμενα εκεί, στη θεία μου, με τον ξάδερφό μου. Μαζί βγαίναμε έξω. Θεία σας τι σας έλεγε? Τότε, πριν 22 χρόνια, στο Παγκράτη.